Να καλωσορίσουμε στο στούντιο τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, την κυρία Διαμάντο Μανολάκου. Καλή σα μέρα, κυρία Μανολάκου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας εμάς. μέρα. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που απασχολεί έντονα του πολίτε, με την ακρίβεια. Οι εκτιμήσει τη αγορά είναι πω αυτά που έχουν ανακοινωθεί γενικά δεν φτάνουν. Σύμφωνα με οικονομικού παράγοντε, οι επιδότηση των λογαριασμών στο ρεύμα και το πετρέλαιο ακυρώνονται από το κύμα ανατιμήσεων στην αγορά. Εσεί τι πιστεύετε, τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση επαρκούν. Ε, όχι μόνο είναι ανεπαρκή, αλλά ε, η ακρίβεια θα ενταθεί. Και αυτό είναι εκτιμήσεις ε, πολλών. Και το λέω γιατί και ε, στην ενέργεια υπάρχει ανωδικό ρεύμα, στην κυριολεξία, και αυτό επιδρά στα πάντα, και στο κόστος παραγωγής και το κόστος μεταφοράς. Και τελικά που καταλήγει, καταλήγει στον, στο λαϊκό νοικοκυριό να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί ούτε οι μισθοί ακολουθούν ε, και βεβαίως είναι και χαμηλοί, και μυστή και συντάξεις. Συνεπώς αυτό που όλοι καταλαβαίνουν είναι ότι η τσέπη αδειάζει πριν τελειώσει ο μήνας στην κυριολεξία και δεν υπάρχει κάποιο φως ότι θα σταματήσει. Άρα όχι μόνο είναι ψίχουλα αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά... Ε, η ακρίβεια μένει και αυξάνεται. Τι πρέπει να γίνει? Αύξηση μισθών. Ή επιδότηση της ενέργειας στην αρχική του μορφή. Διαφορετικά, η ενεργειακή φτώχεια επεκτείνεται και έρχεται και βαρύς χειμώνα στην κυριολεξία. Όμως, κανείς πρέπει να βγάζει και συμπεράσματα και να ε, αναρωτηθεί γιατί. Γιατί η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και κεντροαριστερών και σοσιαλδημοκρατικών και παραδοσιακών συντηρητικών έχουν συμφωνήσει ότι μέχρι το 2050 η χρήση ενέργειας θα είναι από ανανεώσιμες πηγές και όχι από ενεργειακά μείγματα που συμφέρει κάποια χώρα όταν έχει ενεργειακούς πόρους. Παραδείγματο χάρη, ακόμα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα υδροηλεκτρικά, δεν τα χρησιμοποιούν. Τα οποία είναι άφθονα στη φύση Αφού και είπατε, σε εμά. Είπατε, κυρία Μανολάκο, ότι η λύση είναι η αύξηση των, των μισθών. Ε, ε, ε... Όταν είναι να ανταποκριθεί. Αλλά όμως η ριζική λύση είναι να αξιοποιεί τους ενεργειακού πόρους που έχει σαν χώρα, ούτω ώστε να δίνει φτηνή ενέργεια όχι μόνο στο λαϊκό νοικοκυριό. Αλλά και στην παραγωγική Το λέω διαδικασία. και για, για τι ανατιμήσει στο ράφι που, που βλέπουμε στα προϊόντα, ότι μία λύση που είπατε κι εσεί είναι η αύξηση του μισθού. Άρα, θα συμφωνήσετε, θα συνενέσετε, θα ψηφίσετε την πρόταση νόμου που ανακοίνωσε χθε ο κύριος Τσίπρα ότι θα καταθέσει για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Δεν νομίζω ότι ικανοποιούν και τα 800 ευρώ. Ε, ούτως, ούτως ή άλλως, οποιαδήποτε αύξηση αφορά το λαϊκό νοικοκυριό και τον εργαζόμενο, εμείς την ενισχύουμε. Αλλά όμως έχουμε καταθέσει και μια σειρά νομοθετήματα ε, για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, που αυτόματα μειώνει την τιμή, στον, ο, στην ενέργεια. Άρα είναι και αυτές λύσεις, δυστυχώς και η κυβέρνηση αλλά και άλλα τα κόμματα δεν την υποστήριξαν, όμως είναι μία λύση να φτηνίνει πραγματικά η ενέργεια στην πηγή τη. Αλλά πέρα από αυτό θα σας πω κάτι, γίνεται μία ολόκληρη αντιπαράθεση για απαγόρευση των, του λιγνίτη, ο οποίο είναι άφθονος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε δύο πολύ μεγάλα λιγνητικά πεδία, στη Δράμα και στην Ελασσόνα, που η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη λέει απαγορεύεται η χρήση η λιγνίτη, τη στιγμή που έχουν βρεθεί πάρα πολύ καλά φίλτρα και από τη Βρετανία αλλά και από το Πολυτεχνείο και στη χώρα μας. Ε, όμως επιτρέπεται να μας τα πουλήσετε. Ήδη έχουν πουληθεί από τη ΔΕΗ στη Γερμανία, η οποία κάνει χρήση, και δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα που, είναι, που, έχει την πηγή. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι γιατί ευνοεί μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους να πουλήσουν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και να βρει διέξοδο εκεί που υπάρχουν συσσωρευμένα κεφάλαια. Δεν συμφέρει όμως το λαό. Έχουμε και μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου. Ε, ανακοινώθηκε ότι η πληρωμή της ΔΕΗ μπορεί να γίνει μέσω δόσεων. Θεωρείτε ότι πρέπει να επεκταθεί αυτό το μέτρο και στο φυσικό αέριο ενδεχομένως? Κοιτάξτε, και οι δόσεις για να ανταποκριθεί πρέπει να έχεις εισόδημα. Δηλαδή είτε το πληρώσεις τώρα είτε κομματιαστά... Δεν σημαίνει ότι... Ε, Από την ίδια τσέπη θα βγουν. Ναι. Ναι. Άρα ναι. καταλήγεται στην αύξηση. Άρα, του... Άρα εμείς εχθές καταθέσαμε και πάλι μία πρόταση ε, να διαγραφούν κόκκινα δάνεια σε αυτά που χολούμενους για να μπορεί να επιβιώσει ο μικρομεσαίος χώρος σε αγρότες και σε στεγαστικά δάνεια. Γιατί ο άλλος όταν πήρε στεγαστικό δάνειο είχε άλλο εισόδημα σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Συνεπώς πρέπει να παρθούν γενναία για μέτρα. Γιατί δηλαδή στους μεγάλους γίνεται και στους μικρούς όχι. Άρα η πολιτική αυτή είναι ταξική και την υπηρετούν πάρα πολύ καλά και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι. Εξάλλου τη σκητάλη την πήραν από τους προηγούμενους. Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Δεν μας λέγανε ότι η ιδιωτικοποίηση στην ενέργεια θα φτηνίνει το ρεύμα. Αυτό δεν λέγανε. Πούντο. Δεν υπάρχει. Άρα και, ε, ε, είναι απλή λογική ότι όταν ένα ιδιώτη πάρει μια δημόσια επιχείρηση, βεβαίω θα ακριβίνει το τιμολόγιο. Γιατί, γιατί θέλει να έχει ένα κέρδο. Επειδή, Αυτή είναι η ουσία. επειδή αναφερθήκατε στα κόκκινα δάνεια, να περάσουμε ηλικία στο σημείο αυτό, να δούμε το ρεπορτάζ τη Άννα Σασιμινάκη και για το τι είπε και ο Υπουργό, ο κ. Ταϊκούρα. Η κυβέρνηση έχει κάνει αυτό που οφείλει. Ήρθε η ώρα των τραπεζικών ιδρυμάτων να συμβάλλουν πραγματικά για μια παραγωγική οικονομία κοινωνικά δίκαιη, χωρί αποκλεισμού και ανισότητε, τόνισε ο Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Ταϊκούρα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Εμεί έχουμε κάνει αυτό που οφείλουμε για να διοχετεύσουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και να δημιουργήσουμε τι προποθέσει για βιώσιμη πιστοτική επέκταση. Τώρα είναι η ώρα των πιστοτικών ιδρυμάτων να συμβάλλουν περισσότερο, καθοριστικά, ώστε όλες οι δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις τόπου να οικοδομήσουν μια οικονομία δυναμική, παραγωγική, εξωστρεφή, κοινωνικά δίκαιη, πράσινη, χωρίς αποκλεισμού και ανισότητες. Πώς θα μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να ενισχύσει την πιστοτική επέκταση χωρί να δημιουργηθούν όμω κλειδονισμοί σε αυτό. Είναι γεγονό ότι η αύξηση τη πιστοτική επέκταση δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε από αυτό. Ο κύριο Δημήτρη Μαλιαρόπουλο, διευθυντή τη Οικονομική Ανάλυση και Μελετών τη Τράπεζα τη Ελλάδο, ανέφερε ότι πράγματι οι τράπεζε είναι επιφυλακτικέ στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, λόγω υψηλού κινδύνου μη αποπληρωμή δανείων. Για διαφαινόμενη αδυναμία πληρωμών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έκανε λόγο και ο πρόεδρο τη Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Βασίλειο Ράπανο, και τι κάλεσε να αξιοποιήσουν τα κίνητρα για συγχωνεύσει. Για έλλειψη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τι τράπεζε μίλησαν εκπρόσωποι επιμελητηρίων. Απαράδεκτη χαρακτήρισαν την απουσία του διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο Γιάννη Τουρνάρα από τη συνεδρίαση βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τράπεζε παραμένουν επιφυλακτικέ, καθώ οι μικρομεσαίε επιχειρήσει χαρακτηρίζονται από υψηλότερο κίνδυνο. Ενδεικτικά, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι διαχρονικά πολλαπλάσια υψηλότερο από το αντίστοιχο του ε, μεγάλων επιχειρήσεων. Συνεπώ, λόγω του υψηλού πιστοτικού κινδύνου, ακόμα και όταν οι επιχειρήσει αυτέ πληρούν τα κριτήρια τραπεζικού δανεισμού, το κόστο δανεισμού είναι υψηλό και επιχειρηματικά σύμφορο. Γνωρίζουμε τα παράπονα. Τις απορρίψης πολλών αιτήσεων δανείων. Η βασική λόγη είναι ότι πάρα πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Η επένδυση για την οποία υποβάλλουν χρηματοδότηση ε, δεν κρίνεται σκόπιμη με βάση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και η διαφαινόμενη αδυναμία πληρωμών. Είμαστε σε μια διαδικασία προετοιμασίας για να συστήσουμε ένα ίδρυμα μικροπιστώσεων, ανέφερε πριν ο Υπουργό σχετικά, σε συνεργασία μάλιστα και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με την οποία συζητούμε, την κυρία Χατσπέτρου, με βασικό σκοπό τη δυνατότητα χρηματοδότηση με μικρά αλλά αναγκαία ποσά για τι μικρέ επιχειρήσει που δεν έχουν δυνατότητα χρηματοδότηση από τι κλασικέ διαδικασίε. Όταν η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αναγνωρίζει στι συναντήσει που κάναμε ότι το 85% των επιχειρήσεων είναι εκτό κάθε δανεισμού, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά αποδέχεται ότι δεν υπάρχει τραπεζική, α, δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα τραπεζική στήριξη στι επιχειρήσει. Ο κ. Γιώργο Καβαθά, εκ μέρου των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων Ελλάδο, έκανε λόγο για μεγάλα προβλήματα των επιχειρήσεων και χρηματοδοτικό κενό. Από ένα σύνολο. 700.000 επιχειρήσεων, μόνο 30 και 40.000 ή 40.000 επιχειρήσει περνούν τα τραπεζικά κριτήρια. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν τα κόμματα τη αντιπολίτευση, ζητώντα ανάληψη πρωτοβουλειών που θα υποχρεώσουν τα τραπεζικά ιδρύματα σε παροχή ρευστότητα στι επιχειρήσει. Εάν δεν επιβάλλεται στι τράπεζες το να δανείζουν χωρί εξασφαλίσει, θα έχετε αφήσει έξω από το Ταμείο Ανάπτυξη το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα νομοθετικά για να ανοίξει ο δρόμος στη χρηματοδότηση. Το πρόβλημα δεν είναι κυρίως στη ρευστότητα, είναι κυρίως στη διάθεση προς επένδυση. Αυτή είναι που πρέπει να βελτιωθεί και ελπίζω, ξεπερνώντας και την κρίση του κορονοϊού, να πάμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριο Υπουργό τοποθετήθηκε ω παρατηρητή ενό προβλήματο. Δηλαδή, είπε ότι το πρόβλημα υπάρχει, είπε ότι υπάρχει μειωμένη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα έπρεπε να είναι κάπω διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν είπε τι κάνει η κυβέρνηση, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να παρέμβει στο ζήτημα αυτό. Η κυβέρνηση δηλώνει την πλήρη αδυναμία να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση πάνω στο θέμα όχι τη ρευστότητα, τη μη χορήγηση ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα στην πραγματική οικονομία. Το που πρέπει να γίνει να πληρώσουν οι τράπεζε. Αν είναι να πληρώσει ο υπερχρεωμένος, το υπερχρεωμένο νοικοκυριό ή επαγγελματία ή ο φορολογούμενο, εμεί λέμε ούτε ο ένα ούτε, ούτε ο άλλο. Να πληρώσουν οι τράπεζε. Και να κουρευτούν γενναία κόκκινα δάνεια λαϊκών στρωμάτων. Εάν δεν δοθούν εγγύησει από το κράτο, θα κινδυνεύσουν με χρεοκοπία έως και 700.000 επιχειρήσεις που απασχολούν περί τα 2 εκατομμύρια Έλληνες. Ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Ταϊκούρα ανέφερε ότι η αντιπολίτευση δεν κατέθεσε ούτε μία επικοδομητική πρόταση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επί τέσσερα χρόνια ω κυβέρνηση ουδέποτε ασχολήθηκε με το θέμα. Άκουσα την κυρία Αξιόγλου να λέει ότι είμαι παρατηρητή και σχολιαστή. Μίλησε 9,5 λεπτά και δεν είπε τίποτα. 9,5 λεπτά και μία πρόταση δεν είχε. Αυτό είναι ο ορισμό του σχολιαστή. Αλήθεια, τη συζήτηση αυτή πώς φορέ την κάνατε επί τέσσερα χρόνια, εσεί που δείχνετε και κόπτεστε για τη ρευστότητα στην οικονομία, πόσε φορέ προκαλέσατε τέτοια συζήτηση στη Βουλή. Ζήτημα για το αν θα εγγραφούν στο δημόσιο χρέο 23 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για τιτλοποιήσει έθεσε ο πρόεδρο του μερα 25 Γιάννη Βαρουφάκη, η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΕΦΙΑΧΤΣΟΓΛΟΥ και ο βουλευτή του κινήματο Αλλαγή Μιχάλη Κατρίνη. Διαψεύδεται ότι είτε τα 12 είτε και τα 23 αυτά δισεκατομμύρια θα εγγραφούν στο δημόσιο χρέο. Ή δεσμεύεστε, γιατί δεν μπορείτε να το διαψεύσετε, δεσμεύεστε ότι δεν θα εγγραφούν. Χρειαζόμαστε καθαρή τοποθέτηση για αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το ζήτημα που εγείρει η Eurostat για την εγγραφή των εγγυήσεων περίπου των 23 δις που έχουν δοθεί στι τράπεζε για την τυλοποίηση των κόκκινων δανείων. Από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε και θα είχε ενδιαφέρον να έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση, η Eurostat απαιτεί να προεγγραφούν στο δημόσιο χρέο τα 23 δι από τι καταπτώσει κρατικών εγγύσεων για τι τυλοποίησει του Ηρακλή. Απαντώντα, ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Ταϊκούρα ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα Ηρακλή που μείωσε τα κόκκινα δάνεια έχει συζητηθεί και έχει την έγκριση από του θεσμού. Εννοείται ότι οι συμβουλέ από αυτού που οδήγησαν τη χώρα στην τρίτη στη ανακεφαλοποίηση και πάλι δεν θα δεχθώ, δεν γίνονται αποδεκτέ από την ελληνική κυβέρνηση. Ήδη η μείωση των κόκκινων δανείων, μιλάω για αρχηγό πολιτικού κόμματο, η σημαντική συρρήκνωση των κόκκινων δανείων μέσω του Ηρακλή έχει επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα και για τα δημόσια οικονομικά τη χώρα. Το πρόγραμμα Ηρακλή και η επέκταση αυτού έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί με τους θεσμούς, το Eurogroup, τον SSM, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, με τους όρους που σήμερα υφίστανται και τα χαρακτηριστικά του. Όσο παρακολουθούσαμε το ρεπορτάζ, είχε πάρει φωτιά το στυλό σα από τι σημειώσει. είναι αλήθεια και καλά κάνετε και προβάλλετε αυτή τη συζήτηση. Ε, γιατί Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Οι τράπεζες δεν είναι κοινοφελή ιδρύματα. Πουλάνε χρήμα και το πουλάνε ακριβά. Και βεβαίως οι υποθήκες είναι πολύ μεγαλύτερες και από την αξία του δανείου. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι από τους ομιλητές μιλήσανε για την μη χρηματοδότηση, για το τσεκούρωμα, Στι στις αιτήσει μικρομεσαίων επαγγελματιών. Γιατί, γιατί, δεν, γιατί έχουν χαμελή πιστολυπτική ικανότητα. Μα αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε δάνειο για να σταθούν στα πόδια τους. Γνωρίσανε δύο χρόνια με lockdown και κλεισίματα και τα έξοδα τρέχανε. Και τα μέτρα που είχαν πάρθει ήταν ασήμαντα. Αλλά ε, κυρίως και μέσα από αυτή την πολιτική τη μη δανειοδότησή του ουσιαστικά οθούν στο θάνατο του εμποράκου. Εξάλλου, το Ταμείο Ανάκαμψη, αυτό το ταμείο με τα δισεκατομμύρια που δημιουργεί ελπίδα, ξεκαθαρίστηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξη. Είπε πρόσβαση θα έχουν οι επιχειρήσει που έχουν τζίρο πάνω από 50 εκατομμύρια ή πάνω από 250 εργαζόμενου. Δηλαδή. Ναι, μεν αυτό είναι ο ορισμό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για την Ελλάδα αφορά μεγάλου. Εσεί λέτε δηλαδή να ανοίξει η κάνουλα να ρέει το χρήμα αυτό στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όχι με την έννοια ότι μπέστε μέσα σκύλια, αλλά με την έννοια ότι μπορούν να δανειοδοτήσουν αυτού που πραγματικά το έχουν ανάγκη και με ελέγχους, αλλά και με ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας. Mm. Δηλαδή, τα μικρομεσαία στρώματα, ήδη μέσα από τα μνημόνια ένα σημαντικός αριθμός έχει καταστραφεί και ό,τι έχει απομείνει, με νέα μέτρα, οδηγείται στην... στο θάνατο. Εξάλλου, να σας πω κάτι, και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, Φαινόταν και έχει ανακοινωθεί ότι ενισχύονται οι συγχωνεύσει, δηλαδή οι μεγάλε οικονομικέ μονάδε. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι για του μικρομεσαίου δεν υπάρχει μέλλον. Αυτή είναι η πολιτική και των προηγουμένων και των σημερινών. Κυρία Μανολάκου, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα που εκρεμεί και είναι η σύσταση εξεταστική η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσεί, ε, αν η κυβέρνηση καταθέσει πρόταση για δεύτερη εξεταστική, πώ θα πράξετε. Για ποιο θέμα εννοείται. Για την, εξε, για την πρώτη εξεταστική που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τι δημοσκοπήσει και τη διασπάθηση τη ναι, ε, είπαμε, είπαμε, ναι, Είπαμε ναι. Ξέρουμε ότι παίζονται τέτοια παιχνίδια. Δεν φέραμε αντίρρηση. Εννοείται, είπατε αυξή. ναι και στη διεύρυνση. Ναι. Στράδιο, ε... Δεν είναι άνοιξε το θέμα mm. με την Αυστρία, mm. αλλά αυτό είναι γενικότερο θέμα. Οι δημοσκοπήσεις ε, χρησιμοποιούνται παρόλο ότι είναι δημοσκόπηση μια συγκεκριμένης χρονική στιγμής, όμως και εκεί παίζονται παιχνίδια και θυμηθείτε ε, παραμονές εκλογών, τι γίνεται, πάνε να διαμορφώνουν ακόμα και ποιο κόμμα θα ενισχυθεί. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του κόμματος απευθύνεται κάλεσμα σε κοινωνικές και επαγγελματικέ ομάδες να συμπορευτούν μαζί σας. Ε, εν ώψη των όποτε για να γίνουν εκλογών και του εκλογικού συστήματος. Ε, απευθύνεται κάλεσμα και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις να συμπορευτείτε μαζί. Ε, να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρότασή μας η πολιτική είναι ανάπτυξη της χώρας μας με βάση τις ανάγκες του λαού μας και τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που διαθέτει. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μία τέτοια ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει. Άρα και όσα κόμματα τη στηρίζουν είναι κόκκινη γραμμή στην κυριολεξία, το λέω. Συνεπώς το κάλεσμά μας αφορά πλατιά τα λαϊκά στρώματα, αυτά που θίγονται όχι μόνο από την ακρίβεια, από την ανεργία, από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ε, από το θέμα της υγείας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν δει κανεί ε, υπάρχει το νέο εσύ που συρρικνώνει κλινικές στα δημόσια νοσοκομεία, τη στιγμή που έχεις ανάγκες για επέκταση και στήριξη. Σήμερα είναι η απεργία των υγειονομικών των δημόσιων νοσοκομείων. Και τι ζητάνε ζητάνε προσλήψει και στήριξη του δημόσιου συστήματο. Και βεβαίω να μην υπάρχει. Γιατί δεν είναι ότι πρόπανδημιας χρειαζόμασταν 30.000 30 ε, γιατρού και υγειονομικού συνολικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά σήμερα, αντί ο εμβολιασμό. Ε, να χρησιμοποιηθεί για να πιστεί ο κόσμο, χρησιμοποιείται σαν μέσο διαχωρισμού. Η προοδευτική συσπήρωση που λέει ο κύριο Τσίπρα, Σα αφορά. Άρα δεν μα αφορά. Ο κύριο Τσίπρα και ο Σύριζα δώσανε εξετάσει στην προηγούμενη τετραετία και τι μα φέρανε. Μνημόνια, ακρίβεια, κόψιμο συντάξεων, υπονόμευση στο δικαίωμα τη ανεργία και παραδώσανε στη σκητάλη τη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει πιο ορμητικά δεν, μα δε, δε μας αφορά σε καμιά περίπτωση. Όμως απευθυνόμαστε στον απλό κόσμο. Αυτόν που κάθε μέρα βασανίζεται από το πώς θα φροντίσει την υγεία του, πώς θα φροντίσει τα παιδιά του. Εδώ με τις πλημμύρες, με μία, με, με, τα πρώτα πρωτοβρόχια, πλημμυρίσαν κόσμος και γίναμε ρεζίλοι παγκοσμίω με το λεωφορείο στην ακτή Ποσειδώνος. Λεφτά για τις λαϊκές ανάγκες, δεν διατίθενται. Ούτε για αντιπυρική προστασία, ούτε για αντισυσμική, ούτε για αντιπλημμυρικά έργα. Άρα ε, το να απευθυνθούμε ευρύτερα σε κόσμο είναι αναγκαίο για να γνωρίζει και τις προτάσεις μας, αλλά και πώς μπορεί οργανωμένα να διεκδικήσει το δίκαιο του που του το στερούνε. Και μπροστά μας υπάρχουν δύο μεγάλες κινητοποιήσεις, πανελλαδικές. Στις 4 Νοέμβρη, εργατικά συνδικάτα, εργατικά κέντρα μπροστά, ενάντια στον νόμο του Χατζηδάκη, που ουσιαστικά μας γυρίζει στον περασμένο αιώνα, είναι αποφασισμένη να μην περάσει αυτός ο αντεργατικός νόμος, λεμοτόμος στην κυριολεξία, και επίσης στις 6 Νοέμβρη... Συντονίζονται οι επιτροπές ε, κατεστραμμένων από τις φωτιές και από τις πλημμύρες. Βλέπετε δηλαδή σε πόσα κοινά μπορεί να συντονιστεί ε, ο κόσμος στα προβλήματά του. Όμως και κάπου πρέπει να καταλήγει. Δηλαδή αυτή η πολιτική είναι βλαβερή, είναι τοξική από όποιον και να αν εφαρμόζεται η ενίσχυση Με, του, λοιπόν. του ΚΟΕ... Δεν είναι μόνο για εκλογές, με πολλαπλή μορφή ενίσχυση. Ε, και ο συντονισμός μαζί ε, διαφυλάσσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μάλιστα. Και είστε και οι δύο πυριώτησε, αλλά να κάνω εγώ ερώτηση για την τροπολογία που καταθέσετε που αφορά και το λιμάνι του Πυρά με τα καράβια, με του Έλληνε ναυτικούς. Κοιτάξτε, αυτή ήταν. Και να μία... κλείσουμε με αυτό. Ναι, ήταν μια τροπολογία φωτογραφική. Δηλαδή τι. Οι εφοπλιστές προσπαθούν να μειώσουν με κάθε τρόπο ε, το εργασιακό κόστος, δηλαδή να χρησιμοποιούν λιγότερους εργαζόμενους στις οργανικές θέσεις των πλοίων. Η τροπολογία αυτή, ε, όχι μείωνε, μηδένιζε τις οργανικές θέσεις που χρειάζεται ένα ποντοπόρο πλοίο. Αυτό είναι σε βάρος και της ασφάλειας ε, της ζωής και της θάλασσας. Ε, είναι απαράδεκτο και βεβαίως δεν μπορούσαμε παρά να ζητήσουμε ονομαστική τροπολογία. Και εκεί ψηφοβορία. ο κόσμος mm. να δει ε, ποιος να είναι μαζί τους, να πω... του. Ναι. Άρα, Αλλά κουνάμε και ε, ε, χτυπάμε και τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν μπορεί οι οργανικές θέσεις να μειώνονται συνεχώς, για να μειώνεται το εργασιακό κόστο των εφοπλιστών. Επιτέλου, ούτε, φορο, ούτε φόρου δεν πληρώνουν. Να μην υπάρχει ασφάλεια μέσα στο καράβι. Έχει. Και ε, ένα ατύχημα βεβαίω έχει επιπτώσει και στο περιβάλλον, στο θαλάσσιο περιβάλλον. Είσασταν σαφεί, κυρία Μανολάκου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα. και εγώ και καλή δύναμη σε όλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή